Mappes Music Awards 2014. 7 χρόνια ντροπή. Shame. Καλύτερη ατάκα. Άπλητα. Μάνι Πένι. Μάνι Πένι, την ώρα που έχει βάλει ένα πινέλο στον πισινό του για να βάψει τα κάγκελα για την καραζόπορτα του πίσω κήπου, ζήτησε η μουσική παραγωγό του ρυθμού 949 Σταματίνα Τσιμψιλή από τον πουλοποιημένο μουσικό παραγωγό Σταμ Ντιν Νταν Νταν. Ο Σταματάκο, πουλάκι, χάρηκε τόσο πολύ για τα χαμαλίκια που πρέπει να κάνει για τη Σταματίνα που έκανε τον μπανάκι του στο νεράκι καθαρίζοντας με το ράμφος τα φτεράκια του. Διαγωνισμός ρυθμού. Ναι, λέοντας το ρυθμό 949, στείλε την πρόταση «Κέρναμε μια βάφλα παραγωγή καράφλα» και ένας εκ των καραφλών παραγωγών του ρυθμού 949 έρχεται και ξεκινάει «Κέρναμε μια βάφλα» την βάφλα της ανισκίας σου. Μη χάνεις χρόνο, στείλε τώρα. Χαλκούσης. Γέννησε ο σκύλος του CEO του Antenna Radio Group, του κυρίου Eric Hansen, Νίκος Χαλκούσης. Ο Νίκος έκανε δύο κανελή γλυφτάκια που ακόμη όμως δεν βλέπουν γιατί είναι δύο εβδομάδων. Θυλάζουν από το πορτοφόλι του κύριου Χάνσεν. Ρούσος. Όργιο περιτομών στον όμιλο του Αντένα μετά τη δήλωση του Γιώργου Ρούσου στο εβραϊκό περιοδικό Χόμος πως η ερωτική του λίπιντο έχει αυξηθεί κατά 200% με την προσωπική του περιτομή. Για όνομα του Θεού, βρε παιδιά, ήταν τα λόγια του επικεφαλής του ομίλου. Όχι μόνοι σας, όχι μόνοι σας. Τελικά αποφασίστηκε να δίνεται άδεια περιτομής σε κάθε υπάλληλο του ομίλου. Χαρακτηριστικά, ο ηχολήπτης που δεν είναι Εβραίος δήλωσε: «Δε γατζόνι». Mappes Music Awards 2014. Γελάει ο μωρός. Τι μωρό είναι αυτός?